Τη μείωση των συντελεστών των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού στο Δήμο Θεσσαλονίκης για το 2017 σε ποσοστό 5% αποφάσισε κατά πλειοψηφία χθες το Δημοτικό Συμβούλιο. Την πρόταση αυτή καταψήφισε η αντιπολίτευση με βολές προς τη διοίκηση. Δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ποσοστό 5% μετά τις αντίστοιχες μειώσεις του 2012 και του 2013 προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης για το έτος 2017. Να δοθεί πίσω πιο πλεόνασμα, μικρό μεν, αλλά ένα μικρό πλεόνασμα που έχουμε κατορθώσει να εξασφαλίσουμε από τα ανταποδοτικά τέλη για την χρονιά αυτή, να δοθεί πίσω με τη μορφή μείωσης στους δημότες της Θεσσαλονίκης. Είναι αλήθεια ότι είναι δύσκολες οι εποχές, είναι χαμηλή και η δική μας εισπραξιμότητα φυσικά στα ίδια έσοδα, στα δημοτικά τέλη. Ωστόσο, αυτό το μικρό περιθώριο, το 5% που μπορούσαμε να επιφέρουμε μείωση, νομίζουμε ότι θα βοηθήσει τους δημότες και θα έχει και καλύτερα αποτελέσματα στην εισπραξιμότητα για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Την πρόταση του Δήμου καταψήφισαν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, ασκώντας κριτική τόσο στις ζώνες κατοικίας όσο και στο ποσοστό της μείωσης. Ο Σταύρος Καλαφάτης, επικεφαλής της παράταξης Εντάξει, τόνισε πως θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες ζώνες κατοικίας ώστε να μην δημιουργούνται συνθήκες αδικίας, ενώ θεωρεί μικρή τη μείωση σε ποσοστό 5%. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα που δρόμοι που απέχουν μεταξύ τους 100-150 μέτρα. Ουσιαστικά αναγκάζουν τους συνδημότες μας που κατοικούν στον έναν ή στον άλλον δρόμο ή εμπορεύονται, κυρίως εμπορεύονται στον ένα ή στον άλλον δρόμο, να πληρώνουν έως και 200-250% παραπάνω ο ένας από τον άλλον. Υπάρχει ένα αδιάθετο υπόλοιπο της τάξης του 17% του συνολικού ποσού που έχει εισπράξει ο Δήμος, που είναι γύρω στα 46 εκατομμύρια, ενώ η έκπτωση η οποία δίδεται στους δημότες είναι 5%. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια για να μπορέσει ο Δήμος να κάνει μια πολύ μεγαλύτερη έκπτωση στην μείωση των τελών, που μπορεί να φτάσει στο 12% έως και στο 15%. Τις ενστάσεις του για τις δόσεις στα τέλη τραπεζοκαθισμάτων, το πάγωμα των τελών στάθμευσης στα 1,70 ευρώ την ώρα για τους δημότες που καταφεύγουν στα παρκόμετρα, αλλά και τις δύο ζώνες που καθορίζουν τα τέλη καθαριότητας, εξέφρασε ο Γιώργος Αβαρλής, Δημοτικός Σύμβουλος της Ανοιχτής Πόλης. Δεν μπορεί να παραμένει το ίδιο ποσό ωραίο, 1,70 ευρώ, για όλους αυτούς τους συνδημότες μας, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν στα γνωστά πάρκινγκ της πόλης μας και για να καλύψουν κάποιες ανάγκες τους, πηγαίνουν να παρκάρουν στα παρκόμετρα του Δήμου. Οι πολλές δόσεις μπορεί να οδηγήσουν και στην μη πληρωμή, γιατί πολλές επιχειρήσεις εστίασης κλείνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να μένουν απλήρωτα τα τέλη. Η κάθε ζώνη να χωριστεί σε υποζώνες Α1, Α2, Α3, Α4, Β1, Β2, Β3, Β4. Δεν μπορεί ένα κίνητο που βρίσκεται κοντά στην Πίψου, δηλαδή πέρα στα Λαδάδικα, να έχει σχεδόν την ίδια τιμή τελών με κάποιο σπίτι, κάποιο οίκημα, κάποιο μαγαζί που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Για να επέστη τη μείωση για ζώνες που εξισώνουν ανώμια πράγματα, αλλά και για απαλλαγή των τελών για ανέργους, έκανε λόγο ο Μιχάλης Κωνσταντινίδης από την παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης. Έχουν τη δυνατότητα και μπορούν οι Δήμοι, διεκδικώντας ενίσχυση βέβαια από τον κρατικό προϋπολογισμό που μπορεί να δοθεί, είναι πολιτικό ζήτημα, πρώτα και κύρια, να προχωρήσουν σε γενναίες μειώσεις καταρχήν και σε μια πορεία, σε μια πλήρη έλλειψη, πώς το λένε, σε μια πλήρη απαλλαγή. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζει ακόμη ότι τα δημοτικά τέλη για άπορους, πολύτεκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες, καθώς και άτομα με προβλήματα όρασης και αναπηρίας άνω του 67%, θα είναι μειωμένα κατά 50%.